Θέλω να πούμε τώρα εδώ, γι' αυτό ρωτάγαμε τι έχει συμβεί. Ακούστηκε ένας πολύ μεγάλος κρότος πριν από ένα λεπτό. Κάτι σαν έκρηξη. Πίσω, είναι η εικόνα που τη δείχνουμε τώρα, πίσω από τον Ερυθρό Σταυρό είναι αυτό, όπου φαίνεται καπνός. Είναι από τον μπαλκόνι του Μέγα. Είναι η νομαρχία. Τα γραφεία της νομαρχίας είναι εκεί. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρουμε. Είναι πάντως πίσω από τον Ερυθρό Σταυρό. Ακούσαμε την έκρηξη. Την ακούσαμε την έκρηξη. Ήταν πολύ έντονη, γι' αυτό ρώταγα τι συμβαίνει. Λοιπόν. Φαίνεται λοιπόν αυτό είναι τώρα ενός λεπτού είδηση, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ναι. Έχουμε τη Μίνα Καραμίδου στο τηλέφωνο με τι έκρηξη είναι αυτή. Έλα, Μίνα. Καλημέρα. Να πούμε λοιπόν ότι η έκρηξη είναι στο πρωτοδικείο Αθηνών, στην Πανόρμου. Στο πρωτοδικείο, στην Πανόρμου. Ναι, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό. Ναι. Άγνωστος είχε πάρει τηλέφωνο και είχε προειδοποιήσει. Πιο δυνατά, Μίνα, σε παρακαλώ. Άγνωστος είχε πάρει τηλέφωνο και είχε προειδοποιήσει για την ύπαρξη της βόμβας. Και όπως το είπε, στο χρονικό περιθώριο που το είπε, σημειώθηκε η έκρηξη. Αυτές πρέπει να σου πω ότι είναι οι πρώτες πληροφορίες. Προλάβα να βγουν οι άνθρωποι έξω. Δεν έχω ακόμα εικόνα για κάτι περισσότερο. Είναι η πρώτη πληροφορία που έχω και μπορώ να σας μεταδώσω. Εδώ είναι η φωτιά. Πω. Εγώ την άκουσα στα Ηλίσια την έκρηξη. Κοίταξε εδώ. Πω. Έγινε πολύ αισθητή και εδώ στο Μέγκα, ταρακουνήθηκε ολόκληρο το κτίριο. Μίνα, για λέγε, Μίνα Καραμίτρο στο τηλέφωνο. Μίνα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο κτίριο του διοικητικού πρωτοδικείου. Το θέμα και αυτό που ψάχνουν τώρα οι πυροτεχνουργοί είναι να δουν από τι αποτελείται ο μηχανισμός. Και το κυριότερο, αυτό που ψάχνουν να βρουν είναι από τι αποτελείται η εκρηκτική ύλη. Κανένας τους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλείσει ο μηχανισμός, αν η ύλη μάλλον αποτελείται και από άνθο. Σας θυμίζω ότι είναι ένα συστατικό εκρηκτικής ύλης που έχουμε συναντήσει. Κοίταξε φωτιά, τρομερό είναι. Στις προηγούμενες εκρήξεις. Τώρα, από ό,τι μας λένε, περιμένω και αυτοί με αγωνία να δουν ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτή την επίθεση. Το θέμα είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ η μεθοδολογία. Τόσο ισχυρή, ας πούμε, έκρηξη ξαναείχαμε, σας θυμίζω, στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Συγκρού. Θυμίζει πάρα πολύ και ο τρόπος που πήραν τηλέφωνο και στο Alter και στην Ελευθερωτυπία, δίνοντας χρονικό περιορισμό. Βλέπεις, είναι το μηχανάκι ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, κάθετα τοποθετημένο στον δρόμο, παρκαρισμένο κανονικά. Έχει διαλύσει τα δύο αμάξια, βέβαια, δεξιά και αριστερά. Έτσι όπως ετέθη το θέμα και αν είναι έτσι όπως τα λένε οι συνάδελφοι ότι βάλαν την εκρηκτική ύλη στην μπαγκαζιέρα, κανείς θα μπορούσε να υποπτευτεί οτιδήποτε. Και μάλιστα λόγω της μηχανής φοράνε και τα κράνη, αφήνουν τη μηχανή, μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο που έρχεται από πίσω και φεύγουν με τα κράνη μαζί. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το μηχανάκι δεν ήταν σταθμευμένο παράνομα ή πάνω στο πεζοδρόμιο να κινεί τις υποψίες. Ναι. Ήταν κανονικά παράνομα. Ήταν κανονικά σταθμευμένο, χωρίς να ενοχλεί, χωρίς να είναι παράνομο. Είχε δηλωθεί χθες η κλοπή. Είχε κλαπεί. Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Κοίταξε εδώ. Θυμίζει χαρακτηριστικά τις ζημιές που είχαμε στο χρηματιστήριο Αθηνών, θυμάστε. Βέβαια. Όποιος είχε παρκάρει τα μάξι του εκεί, του έφεξε τα πρωτοχρονιά. Ευτυχώς η αστυνομία πήρε στα σοβαρά τα τηλεφωνήματα που γίνανε και εκένωσε αμέσως το κτίριο και απέκτησε την περιοχή, διότι θα υπήρχαν οπωσδήποτε. Βλέπετε ότι έχει αναποδογυρίσει ακόμα και αυτοκίνητο, το βλέπετε. Ένα αυτοκίνητο το έχει αναποδογυρίσει. Ναι. Πόση ώρα έδωσαν. Ανά το εδώ, το προσθέτω πλάνο. Κοίτα εδώ. Γιώργο, 40 λεπτά δώσα. Φαντάσου τώρα για να αναποδογυρίσει. Απίστευτο. Ήταν ισχυρότατη η δεν υπάρχει πολύ. Εδώ τραντάχτηκε όλο το κτίριο εδώ του Μέγκα. Αυτό είναι το δικαστήριο. Ο Βελιγράδι θυμίζει. Βελιγράδι, όχι. Ναι. Και λίγο από Ιράκ. Κοίταξε και λίγο από Ιράκ. Κοίτα εδώ το αμάξι, σκέψου τώρα ότι βρέθηκε ανάποδα. Είναι. Βομβαρδισμένη περιοχή κανονικά. Γι' αυτό λέμε ότι η εκρηκτική ύλη δεν αποκλεί κανένας να ήταν να περιείχε και άνθο. Τι να ήταν? Γι' αυτό λόγω από τις ζημιές λένε οι αστυνομικοί ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η εκρηκτική ύλη να αποτελείται και από άνθο.